Γεια σας, είμαι ο Άρης από τους Hardcore Busters. Σήμερα έχουμε δύο ακουστικά. Razer Kraken. Λοιπόν, αυτό είναι το απλό. Εδώ. Και αυτό είναι το Tournament Edition. Έχω κάποιες σημειώσεις εδώ, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα απ' έξω, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τα απλά τα Kraken κοστίζουν 64 ευρώ, τα Tournament Edition 78. Στην ουσία, αυτά τα Kraken είναι ο αντικαταστάτης των Pro Version 2. Τι καινούριο διαθέτουν? Η Razer μιλάει για καλύτερο noise cancellation. Τώρα αυτά δεν έχουν active noise cancellation. Επίσης, έχουν τα καινούργια μαξιλαράκια με gel. Αυτό έχουν, το gel που έχουν μέσα είναι μια πατέντα της Razer, σύμφωνα με την οποία δεν ζεσταίνονται πολύ τα αυτιά σας. Επειδή είναι over-ear ακουστικά, δηλαδή καλύπτουν εντελώς τα αυτιά σας, μετά από αρκετή ώρα είναι λογικό ότι θα ζεσταθούν τα αυτάκια σας. Οπότε με το gel που έχει βάλει η Razer λέει ότι αυτό δεν ισχύει. Πήρα κάποια IR images, infrared images, το οποίο δείχνουν θερμοκρασία του αυτιού μου μετά από κάποια χρήση. Όντως διαπίστωσα ότι κάνουν δουλειά, τουλάχιστον σε κλιματιζόμενο περιβάλλον. Τώρα, αν είναι σε κάποιο πολύ ζεστό περιβάλλον, επειδή καλύπτουν εντελώς τα αυτιά σας, θα έχετε κάποιο θέμα. Βέβαια, καμία σχέση με τα υπόλοιπα ακουστικά. Είναι αναλογικά ακουστικά, τελειώνουν σε jack 3,5 ιντζών. Η μόνη διαφορά που έχουν τα Tournament Edition από τα απλά είναι αυτό εδώ το μαλαφέτι. Αυτό είναι μια εξωτερική κάρτα USB ήχου, την οποία συνδέεται στον υπολογιστή USB, βλέπετε. Στην ουσία δηλαδή, ίδια ακουστικά, μόνο αυτό το πραγματάκι, το οποίο το πληρώνετε 14 ευρώ παραπάνω. Τώρα για 14 ευρώ παραπάνω, να έχεις μια εξωτερική κάρτα ήχου, εντάξει, είναι αξιοπρεπής, οι επιδόσεις είναι αξιοπρεπής. Διαθέτει κουμπιά αυξομοίωσης του ήχου, συν και πλην, ένα κουμπί για mute του μικροφόνου, σας δίνει. Αυτό εδώ πέρα το μοντεσιόμετρο είναι για να κάνετε balance ανάμεσα στον ήχο και στο chat. Αυτό είναι για να ενεργοποίηση του 7,1 ήχου, THX, και εδώ για να αυξομοιώσετε τον μπάσο. Όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν και από το Razer Synapse, το λογισμικό, το οποίο είναι συμβατό, εννοείται, μόνο άμα έχετε αυτό το μαραφετάκι. Λοιπόν, τώρα για 7,1 ήχο, το καλό είναι και στα πλάτα ακουστικά, στα πλάτα Razer, υπάρχει δυνατότητα να το ενεργοποιήσετε όταν τα δηλώσετε στο site της εταιρείας. Σας δίνω ένα κωδικό ο οποίος ενεργοποιεί 7,1 ήχο και στα απλά. Το θέμα είναι ότι εγώ έκανα την εγγραφή στο site, κανονικά το registration, δεν μου ήρθε ποτέ κωδικός. Τώρα δεν ξέρω, με καμήλα το στείλανε. Σας γελάσω. Λοιπόν, ένα ακόμα πλεονέκτημα. Εδώ πέρα. Έχετε ποτενσιόμετρο ήχου πάνω στα ακουστικά και mute του μικροφόνου. Τώρα, αυτό είναι πλεονέκτημα, αλλά δεν υπάρχει κάτι να είναι καλό που να μην φέρει κάποια στιγμή κάτι κακό, όπως λένε. Λοιπόν, μπορείτε να αυξομοιώσετε τον ήχο στα Tournament Edition από τρία σημεία. Από εδώ και μέσα από τα Windows. Τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν συνεργάζονται αυτά τα τρία σημεία. Δηλαδή, αν ακούτε χαμηλό ήχο, θα πρέπει να ψαχτείτε να δείτε αν τον έχετε χαμηλωμένο από εδώ, αν τον έχετε χαμηλωμένο από εδώ ή από τα Windows. Αυτό για μένα είναι ένα θέμα. Η καρτούλα ήχου αρκετά καλή, αλλά δεν συγκρίνεται σε τίποτα με ένα DAC. Τα ακουστικά, σε γενικές γραμμές, έχουν καλή απόδοση. Μου άρεσε η απόδοσή τους. Επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω υποκειμενικά, ειδικά σε θέμα ήχου και πιστότητας ήχου, πήρα κάποιες μετρήσεις με το Room, για να δω πώς λέγεται, Room Acoustics Software. Είναι ένα λίγο περίπλοκο προγραμματάκι, θέλει λίγο δουλειά για να το μάθεις, αλλά σου δίνει αποτελέσματα, σου δίνει το frequency response των ακουστικών και του μικροφόνου. Λοιπόν, τα αποτελέσματα με την κάρτα ήχου της Razer ήταν εντάξει, ικανοποιητικά, ειδικά για αυτή την κατηγορία τιμής που μιλάμε πάντα. Όταν σύνδεσα αυτό το μαραφετάκι και οδήγησα τα ακουστικά μέσω της Sound Blaster X-G6, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά καλά, έως μερικά σημεία πάρα πολύ καλά. Μέρα με τη νύχτα θα έλεγα, με την κάρτα ήχου της Razer, ειδικά στο μικρόφωνο, στην εγγραφή του μικροφόνου, εκεί ήταν εντάξει, καμία σχέση. Βέβαια κάνει 200 ευρώ, εντάξει. Λοιπόν, όπως όλα τα μεσαία τιμής ακουστικά δίνουν πιο πολύ
έμφαση στο μπάσο για να κρύψουν την αντέλεια στο τρέμπλ, ειδικά στις υψηλές συχνότητες. Από μπάσο πάμε πολύ καλά, από τρέμπλ σε υψηλές συχνότητες εκεί αρχίζει και χάνεται λίγο η μπάλα. Βέβαια δεν θα δείτε αισθητή παραμόρφωση, είναι πολύ δυνατά, αντέχουν πολύ, αρκετά μεγάλη ισχύ, δεν θα δείτε αισθητή παραμόρφωση, πολύ δυνατή παραμόρφωση στο full της έντασης και δεν θα τα αντέξετε κιόλας για πολύ ώρα να τα έχετε στο τέρμα. Εγώ προσωπικά δεν θα το άντεχα. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να σχολιάσουμε. Καλώδιο. Φύγεις εσύ. Είναι αρκετά μακρύ, 1,40 μέτρησα. Τώρα της κάρτας ήχου είναι 2 μέτρα, αν έχετε το Θεό σας, 2 μέτρα καλώδιο. Για μένα θα έπρεπε να ήταν αποσπόμενο το καλώδιο από την κάρτα ήχου, γιατί τώρα αυτό πρέπει να το έχεις κάπως έτσι για να το βολέψεις πάνω στο γραφείο. Επίσης τα πλάτα cracking δίνει προέκταση καλωδίου eraser 2 μέτρα πάλι. Οπότε τα κάνετε σχεδόν wireless τα ακουστικά. Ένα σύντομο βίντεο από το λογισμικό Synapse για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε, ειδικά στο equalizer. Επίλογος. Θετικά για τα Razer Kraken, τόσο τα απλά όσο και τα Tournament Edition. Αρκετά καλή τιμή για αυτά που προσφέρουν. Άνετα και μαλακά μαξιλαράκια με το gel, το οποίο βοηθάει αρκετά στο να μην γίνουν τα αυτιά σας φούρνοι. Καλός ήχος, αρκετά καλός ήχος, ο οποίος βελτιώνεται πάρα πολύ με τη χρήση ενός καλού DAC. Αρκετά μακρύ καλώδιο με δυνατότητα επέκτασης και στα δύο, είτε με την προέκταση καλωδίου είτε με τη USB κάρτα ήχου στα tournament. Καλή απόδοση από το μικρόφωνο, το οποίο είναι αρκετά εύθυστο. Βασικά μπαίνει, βγαίνει, είναι αρκετά ελαστικό. Μένα μου αρέσει που εξαφανίζεται και δεν είναι μέσα στο οπτικό μας πεδίο. Αρκετές επιλογές διαμόρφωσης από το Razer Synapse για τα Tournament Edition πάντα, τα οποία έχουν την εξωτερική USB κάρτα ήχου και δυνατότητα 7,1 ήχου και στα απλά, όταν τα κάνετε registration στη σελίδα της Razer. Σε μένα βέβαια ο κωδικός δεν ήρθε ποτέ, αλλά αφού λένε ότι υπάρχει, κάτι θα υπάρχει. Λοιπόν, στα δυνητικά, μεγάλος όγκος. Είναι ακουστικά gaming και είναι ακουστικά για να τα έχετε μέσα στο σπίτι, στο γραφείο. Δεν είναι για να πηγαίνετε γυμναστήριο με αυτά και δεν είναι για ταξιδάκια, εκτός κι αν δεν σας ενοχλούν προσωπικά, εγώ δεν θα τα έπαιρνα πάντως μαζί μου τόσο μεγάλα ακουστικά. Η εξωτερική κάρτα των Tournament, όπως είπα, δεν διαθέτει USB αποσπόμενο καλώδιο. Για μένα αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα. Θα έπρεπε να ήταν αποσπόμενο το καλώδιο, να συνδέσετε ένα πιο κοντό και όχι όλο αυτό εδώ το πράγμα. Λοιπόν, τίνουν πιο πολύ προς τον μπάσο, όπως προανέφερα. Ειδικά και στις ψηλές συχνότητες των treble δείχνει κάπου να πάσχει. Με το DAC της Sound Blaster του GX αυτό διορθώθηκε, οι ψηλές συχνότητες διορθώθηκαν και ζωντάνεψε ο ήχος, γέμισε ακόμα και στις ψηλές συχνότητες. Το ρυθμιστικό έντασης πάνω στο καλώδιο πλαστικούρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει το χρόνο, θέλει προσοχή. Και επίσης το παράπονο το τελευταίο, ότι δεν μου ήρθε ποτέ ο κωδικός για το 7,1. Περιμένω να δω πότε θα έρθει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μας, πείτε μας τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Αν θα θέλατε να συνεχίσουμε να κάνετε ελληνικά βίντεο, υποστηρίξτε μας, γιατί μέχρι στιγμής κάναμε αγγλικά βίντεο και να πω την αλήθεια δεν είναι και το φόρτε μου, με ζωρίζουν πάρα πολύ τα αγγλικά βίντεο. Κάντε subscribe, πείτε τη γνώμη σας, αφήστε comment και δείτε και διαβάστε το review που θα κάνουμε για τα συγκεκριμένα ακουστικά στο Insomnia. Αυτά, γεια σας! Αυτή είναι μια δοκιμαστική εγγραφή των Hardware Busters με σκοπό να σας δείξουμε την απόδοση του μικροφόνου των Razer Kraken. Αυτή είναι μια δοκιμαστική εγγραφή των Hardware Busters με σκοπό να σας δείξουμε την απόδοση του μικροφόνου των Razer Kraken. Αυτή είναι μια δοκιμαστική εγγραφή των Hardware Busters με σκοπό να σας δείξουμε την απόδοση του μικροφόνου των Razer Kraken.